κάνουμε μια βαθιά τρύπα και στα πλάγια για να πάει και μέχρι εδώ η τρύπα. Και αφού την κάνουμε, γεμίζουμε με το σκόρδο μας που είναι με αλάτι, πιπέρι και ρίγανη, το γνωστό, και χώνουμε, παραχώνουμε θα έλεγα, μέσα στην τρύπα μας να το παραγεμίσουμε όσο πάει. Αυτό θα δώσει την οστιμιά. Χώνουμε μέσα. Κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ έχουμε τελειώσει τα μπουτάκια μας, τα έχουμε γεμίσει με σκόρδο και είμαστε έτοιμοι να τα πασπαλίσουμε με αλατοπιπερό, ρίγανη, και πάμε να το κάνουμε. Εδώ έχουμε αλατοπιπερώσει, είναι έτοιμα να μπουν στη λαδόκολλα, να τυλιχτούν και να μπουν στη φωτιά για μισή ώρα. Δεν θα χρειαστεί παραπάνω γιατί η φωτιά θα είναι εξ επαφής. Εντάξει, θα το δούμε στο αποτέλεσμα και αν είναι κάτι άλλο θα σας το πω. Είναι η ώρα να ψήσουμε τα μπουτάκια μας. Έχουμε λοιπόν ανάψει τη φωτιά μας. Περιμένουμε να κάτσουν τα κάρβουνα, να ασπρίσουν και θα συνεχίσουμε. Όταν η φωτιά λοιπόν κάτσει, είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε μέσα τα κοτοπουλάκια μας. Κατά αυτόν τον τρόπο. Πάνω στη θράκα και τώρα θα το σκεπάσουμε με τη θράκα, με τα κάρβουνα. Το αποτέλεσμά μας είναι αυτό. Όπως βλέπετε το αλουμινόχαρτο έκανε τέλεια δουλειά. Καλή σας όρεξη.